Γεννημένος στον Πειραιά στις 23 Ιουνίου του 1936. Σπούδασε νομικές και οικονομικές επιστήμες στη Γερμανία και την Αγγλία. Είχε πλούσια ακαδημαϊκή σταδιοδρομία σε πανεπιστήμια του εξωτερικού αλλά και της Ελλάδας. Συμμετείχε ενεργά στον αντιδικτατορικό αγώνα και καταδικάστηκε ερήμην σε φυλάκιση. Το 1969 μάλιστα διέφυγε στο εξωτερικό. Ο Κώστας Σιμίτης ξεκίνησε με πάθος για την ελευθερία, συνέχισε με πάθος για την οικονομία και για να κάνουμε μια σύμπραξη των δύο, ασχολήθηκε με πάθος με την ελεύθερη οικονομία. Η πολιτική του σταδιοδρομία ουσιαστικά ξεκίνησε το 1970 όταν γνωρίζει τον Ανδρέα Παπανδρέου και γίνεται μέλος του ΠΑΚ. Το 1974, με την πτώση της Χούντας, γίνεται ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και συμμετέχει στην διατύπωση της διακήρυξης της 3ης του Σεπτέμβρη. Η σχέση του με την οικογένεια Παπανδρέου πέρασε κυριολεκτικά από 40 κύματα. Το 1979 σημειώθηκε η πρώτη ρήξη με τον Ανδρέα εξαιτίας μιας αφίσας που κυκλοφόρησε με ευθύνη του Σιμίτη. Χρόνια αργότερα, ο ηγέτης του ΠΑΣΟΚ θα πίστευε ότι εκείνος βρισκόταν πίσω από την υπόθεση του Πεντελικού, αλλά και πίσω από τα περίφημα κέντρο-δεξιά σενάρια. Το 1991 ο Σιμίτης γλιτώνει δύο φορές τη διαγραφή, κυρίως επειδή με κινήσεις ή δηλώσεις του έδειχνε δημοσίως να αμφισβητεί τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Την πρώτη φορά τον έσωσε ο τηλέμαχος Χιτήρης και τη δεύτερη ο Κώστας Λαλιώτης. Παρόλες τις συχνές κρίσεις στις σχέσεις τους, ο Ανδρέας τον συμπεριέλαβε στις κυβερνήσεις του. Διετέλεσε Υπουργός Γεωργίας από το 1981 έως το 1985. Στη συνέχεια ανέλαβε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έως το 1987 για να υλοποιήσει το πρόγραμμα σταθεροποίησης. Στην οικουμενική κυβέρνηση Ζολώτα μετακόμισε για μικρό χρονικό διάστημα στο Υπουργείο Παιδείας και από το 1993 έως το 1995 διετέλεσε Υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου. Ο μηχανισμός του Υπουργείου δεν απέδωσε. Λοιπόν, πρέπει να αναμορφώσουμε όλο αυτό το μηχανισμό και όχι μονάχα στο δικό μου τομέα, αλλά σε όλους τους τομείς για να μπορέσει να λύσει προβλήματα γλίγορα, αποφασιστικά, να υπάρχει δυναμική, να προχωρήσει η ανάπτυξη. Να μην σερνόμαστε. Σερνόμαστε σε ορισμένο βαθμό και αυτό θέλω να το τονίσω, είναι κατάλοιπο πρακτικών και νοοτροπίας η οποία χαρακτηρίζει το σύνολο του κράτους εδώ και πολύ καιρό. Η αντίστροφη μέτρηση στη σχέση του με τον Ανδρέα ξεκίνησε όταν εκείνος αρρώστησε. Ο Σιμίτης είχε ήδη υπό την επιρροή του ένα μικρό επιτελείο στελεχών που εργαζόταν στο εσωτερικό του κόμματος για την ανέλυξή του. Ο Ανδρέας, που γνώριζε τις παρασκηνιακές διεργασίες, δηλώνει με νόημα για τον Σιμίτη στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν υπάρχουν ηγέτες σε αναμονή. Η αρρώστια όμως τον έχει πια καταβάλει. Είναι η ώρα της περίφημης κίνησης των τεσσάρων. Κώστας Σιμίτης, Θεόδωρος Πάγκαλος, Παρασκευάς Αυγερινός και Βάσο Παπανδρέου συναντώνται μυστικά στο σπίτι της Υπουργού. Οι τρεις τους αποφασίζουν ότι ο Σιμίτης πρέπει πλέον να τεθεί επικεφαλής. Όταν τελικά ο Ανδρέας μέσα από το Ωνάσιο λίγο πριν το τέλος του αποφασίζει να κινήσει τις διαδικασίες της διαδοχής του, οι διεκδικητές είναι τέσσερις. Ο Γεράσιμος Αρσένης, ο Κώστας Σιμίτης, ο Άκης Τσοχαντζόπουλος και ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος. Τα φαβορί είναι ο Αρσένης και ο Τσοχαντζόπουλος. Η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για το διάδοχο του Ανδρέα Παπανδρέου που θα αναλάβει και χρέη πρωθυπουργού ξεκινά το πρωί της 18ης Ιανουαρίου 1996. Ο Σιμίτης παίρνει 53 ψήφους. Τόσους πήρε και ο Τσοχαντζόπουλος. Ο Αρσένης μένει έξω από την κούρσα με 50 ψήφους, ενώ ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος πήρε μόλις 11 ψήφους. Όλοι τότε πίστευαν ότι το χρήσμα θα πάρει το αγαπημένο παιδί του Ανδρέα, ο Άκης. Είναι μια νίκη του ΠΑΣΟΚ, είναι μια νίκη του κοινοβουλευτισμού, είναι μια νίκη της λειτουργίας δημοκρατικού πολιτεύματος. Η δεύτερη ψηφοφορία όμως κρύβει μια μεγάλη έκπληξη. Ο Άκης Τσοχαντζόπουλος συγκεντρώνει 75 ψήφους και ο Κώστας Σιμίτης 86. Αυτοί που έκριναν ποιος θα γινόταν πρωθυπουργός ήταν στην ουσία μια μικρή ομάδα 6 βουλευτών που είχε φωνάξει το προηγούμενο βράδυ στο γραφείο του ο τότε Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου. Τους παρότρινε να ψηφίσουν Σιμίτη, δίνοντάς τους στην ουσία το χρήσμα. Αυτή τη χάρη θα του την ξεπλήρωνε ο Κώστας Σιμίτης 11 χρόνια αργότερα με το περίφημο δαχτυλίδι της διαδοχής. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ.
είπα ότι μπορούμε ενωμένοι να γυρίσουμε σελίδα στην πολιτική ιστορία του τόπου. Νομίζω σήμερα το δείξαμε με το αποτέλεσμα, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε η κοινοβουλευτική ομάδα, τον άψογο δημοκρατικό τρόπο, τις ευθύνες όλων μας που συνέβαλαν να υπάρξει πράγματι αυτή η εικόνα. Ο Τσοχατζόπουλος δεν θα το βάλει κάτω. Ο Σημίτης είναι βέβαια πρωθυπουργός, αλλά όχι πρόεδρος του κινήματος. Αυτή θα είναι η επόμενη μεγάλη μονομαχία μεταξύ τους. Την επομένη της κηδείας του Ανδρέα ξεκινούν στην Καλογρέζα οι εργασίες του συνεδρίου του κόμματος. Ο Άκης ετοιμάζεται για τη ρεβάνς. Θα χάσει όμως για δεύτερη φορά. Μόλις ο Σημίτης μπαίνει μέσα, η αίθουσα σύεται από τα χειροκροτήματα των συνέδρων. Ο Τσοχατζόπουλος φωνάζει έξαλλο στους δικούς του σε ένα γραφείο και τους λέει: «Τι μου λέγατε τόσο καιρό? Αυτός το έχει πάρει από τώρα το συνέδριο». Ο Σημίτης χρησιμοποίησε ένα δίλημα που θα έθετε κι άλλες φορές στο μέλλον στα στελέχη του Πασόκ. Αν δεν εκλεγώ πρόεδρος, παρετούμε και από πρωθυπουργός. Ο Σημίτης πήρε τελικά 2.732 ψήφους και ο Άκης 2.324. Ήταν ο νέος πρόεδρος του Πασόκ. Η πρωθυπουργική θητεία του ξεκίνησε με τις χειρότερες προϋποθέσεις. Μόλις 12 ημέρες μετά την εκλογή του, τη νύχτα της 30ης Ιανουαρίου, βρίσκεται αντιμέτωπος με τη χειρότερη κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στην ουσία, ο πρωθυπουργός των 12 ημερών καλείται να διαχειριστεί μια πιθανότατη πολεμική σύραξη. Είναι η νύχτα των ημείων. Η σύγκρουση αποφεύγεται την τελευταία στιγμή. Χάνουν όμως τη ζωή τους, θυσία στο βωμό του καθήκοντος, τρεις αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού. Ο Χριστόδουλος Καραθανάσης, ο Παναγιώτης Βλαχάκος και ο Έκτορας Γιαλοψός. Η οργή του κόσμου είναι μεγάλη. Η ελληνική κυβέρνηση επέτυχε την απεμπλοκή των ελληνικών και τουρκικών δυνάμεων στο χώρο της Σύμνια και την αποκλιμάκωση της κρίσης. Η απεμπλοκή επετεύχθη χωρίς καμιά απολύτως διαπραγμάτευση με την τουρκική πλευρά. Ματαιώθηκε έτσι η επιδίωξη της Τουρκίας να εξαναγκάσει την Ελλάδα σε διαπραγματεύσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των Βραχονησίδων. Η Βραχονησίδα Ύμνια είναι και θα παραμείνει ελληνική. Η ανικανότητα και η ατολμία της κυβέρνησης οδήγησαν την πατρίδα μας, αγαπητοί συνάδελφοι, σε εθνική ταπείνωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκείνο όμως που εξόργησε περισσότερο από όλα την κοινή γνώμη ήταν αυτή η φράση του Κώστα Σημίτη από το Βήμα μάλιστα της Βουλής. Αν και γερμανός κατά την πασοκική διάλεκτο, ευχαρίστησε τους Αμερικανούς. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. Ως προς την τουρκική, παρακαλώ καθίστε. Από τότε μέχρι σήμερα γράφτηκαν και υπόθηκαν πάρα πολλά για εκείνη την τραγική νύχτα των ημείων. Κάποια αθωωτικά σχόλια, επειδή ο Σημίτης ήταν ένας πρωθυπουργός μόλις λίγων 24 ώρων, που χειρίστηκε την κρίση χωρίς εμπειρία, αλλά κατάφερε να αποσοβήσει τη σύραξη. Και κάποια επικριτικά. Και την πρωτοφανή δήλωση ευχαριστίας προς τους Αμερικανούς από το Βήμα μάλιστα του Κοινοβουλίου και βέβαια για το θάνατο των τριών ηρώων αξιωματικών. Χρόνια αργότερα στο βιβλίο του θα ρίξει αποκλειστικά την ευθύνη του φιάσκου των ημείων στον τότε αρχηγό Γιεθά Ναύαρχο Χρήστο Λιμπέρη. Δεν μπορώ άλλο να συγκρατήσω την οργή μου. Επισημαίνω στον αρχηγό ότι παρά τις δικές μου επισημάνσεις και τις δικές του διαβεβαιώσεις, οι Τούρκοι έκαναν τη δουλειά τους κάτω από την μύτη του ναυτικού.